Σήμερα, 26 του μηνός Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε μία εκδήλωση στο χώρο του Άλσους του Αριστοτέλη, όπου σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τα άστρα, τους αστερισμούς, θα γίνουν αναφορές και στη μυθοπλασία γύρω από αυτούς. Το Άλσους Αριστοτέλη είναι ένα καταπληκτικό μέρος που προσφέρεται γι' αυτό, γιατί εκτός των άλλων είναι σκοτεινό και έχει από τη φύση του και μία ενέργεια σαν χώρος, οπότε προσφέρεται για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Είμαστε προσκεκλημένοι του Δήμου Αριστοτέλη, τον οποίο και ευχαριστούμε για αυτή τους την πρόσκληση. Εμείς ερχόμαστε εκ μέλους του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας, ο οποίος είναι ένα ερασιτεχνικό σωματείο, μη κερδοσκοπικό, το οποίο ιδρύθηκε πριν 20 περίπου χρόνια, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και τα μέλη του προσφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, έτσι ώστε και το ευρύτερο κοινό να ενημερωθεί όσο γίνεται καλύτερα για θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να σκορπίσουμε την αγάπη για την αστρονομία σε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Και αυτό κάνουμε και απόψε εδώ. Επιλέχθηκε το Άλσος Αριστοτέλη. Προσφέρεται αυτός ο χώρος για αυτή τη δραστηριότητα? Τουλάχιστον για το σκοπό που το θέλουμε απόψε, νομίζω πως ναι. Φυσικά, αν κάποιος θέλει να κάνει παρατηρήσεις πολύ πιο σοβαρές ή να αποτυπώσει, να φωτογραφίσει τον ουρανό, θα διαλέξει σίγουρα μια διαφορετική τοποθεσία. Αλλά νομίζω ότι είναι ιδανικά απόψε, ειδικά σε ένα τόσο ιστορικό σημείο, να φιλοξενούμαστε και εμείς με τα όργανά μας για να δείξουμε στον κόσμο τις ομορφιές του ουρανού. Ποιες είναι οι απορίες που έχει ο κόσμος σχετικά με τα ουράνια σώματα? Είναι πάρα πολλές, δεν μπορώ καν να αναφερθώ σε μία ή οτιδήποτε, αλλά πιστεύω ότι τις εκφράζουν και τις εκφράζουν όμορφα και ελεύθερα και μας δίνεται η ευκαιρία λίγο να κάνουμε συζήτηση με τον κόσμο, να λύσουν τις απορίες τους όπως είπατε ή να, να διορθώσουμε τις λανθασμένες εντυπώσεις που έχουν πάρα πολλοί από την παραπληροφόρηση που υπάρχουν σε τέτοια θέματα. Η σημερινή βραδιά στο Άλσο Αριστοτέλη γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού του έτους Αριστοτέλη, των 2.400 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου. Συνεχίζονται οι εορτασμοί για το επετειακό έτος. Περιλαμβάνει μια βραδιά αστροπαρατήρησης και ουρανοπαρατήρησης, δηλαδή ουσιαστικά μια περιγραφή του τι βλέπουμε στον ουράνιο φόλο και την μυθολογία των αστερισμών.